Γεια σας. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και αυτό είναι ένα podcast για μια δυνατή γυναίκα που πίστευε πως η ζωή γουστάρει να τη βουτάνε από το πέτο και να της λένε «Είμαι μαζί σου μικρή μου, φύγαμε». Ίδια το έκανε. Και αυτό και άλλα πολλά και σπουδαία. Ήταν μια γενναία μαύρη γυναίκα στα χρόνια που το μαύρο διωκόταν και οι γυναίκες αγωνίζονταν για να ακουστούν οι φωνές που ούρλιαζαν για τα δικαιώματά τους. Κάποτε είπε «Οι άνθρωποι μπορεί να μην θυμούνται τι έκανες ή τι τους είπες, αλλά πάντα θα θυμούνται πώς τους έκανες να αισθανθούν». Και η Μάγια Αγγέλου, μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της αμερικανικής διανόησης, κατάφερε να μας κάνει να μην ξεχνάμε ποτέ το πώς μας έκανε εκείνη να αισθανθούμε. Είναι τα podcast της LIFO. Ταξιδεύουμε σήμερα κάπου στα τέλη του 1920 στον Αμερικανικό Νότο, στο Σεν Λούις, του Μιζούρι. Εκεί γεννιέται ένα κοριτσάκι που σε ηλικία 8 ετών κακοποιείται σεξουαλικά από το φίλο της μητέρας του, κάποιον με το όνομα Φρίμαν. Το κοριτσάκι αναφέρει το γεγονός στον αδελφό του, εκείνο στην υπόλοιπη οικογένεια, και ο Φρίμαν μπαίνει φυλακή, αλλά μόνο για μια μέρα. 4 μέρες μετά από την αποφυλάκησή του, δολοφονείται. Πιθανότατα από τους θείους της μικρής. Εκείνη μένει κοφάλαλη για σχεδόν 5 χρόνια, πιστεύοντας, όπως ανέφερε αργότερα, πως «η φωνή μου τον σκότωσε. Σκότωσε αυτόν τον άντρα επειδή είπα το όνομά του. Και τότε σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να ξαναμιλήσω επειδή η φωνή μου θα σκότωνε τον οποιονδήποτε». Σύμφωνα με τους βιογράφους της, κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου ανέπτυξε την εξαιρετική της μνήμη, την αγάπη της για τα βιβλία και τη λογοτεχνία και την ικανότητά της να ακούει και να παρατηρεί τον κόσμο γύρω της. Σε μια εποχή και σε ένα περιβάλλον έντονων φυλετικών διακρίσεων, η πίστη στη ζωή, η δύναμη για επιβίωση, η αγάπη για τις λέξεις που μπορούν να βάλουν τα πράγματα σε τάξη είναι τα όπλα του κοριτσιού που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια σημαντική γυναίκα που θα πιστεύει πως κανείς από μας δεν μπορεί να είναι ελεύθερος μέχρι να είναι όλοι ελεύθεροι. Elmo, you have a very nice name. Did you know that? Yeah. Elmo likes Elmo's name. Thank you, Maya. Maya is also a very pretty name. Elmo likes Maya's name very, very much. Thank you, Elmo. I like it too. Good. Very much. My name's Maya. That's a fine name. It's not your name, but it's fine just the same. I stand up tall and I say it proudly. Maya is my name. Oh, yes, it's... Στην εφηβεία της η Μάγια Αγγέλου ονειρεύεται να γίνει οδηγός τραμ. Χρόνια μετά το καταφέρνει. Γίνεται η πρώτη Αφροαμερικανή στην πόλη σε αυτό το πόστο. Υπήρξε συγγραφέας, ποιήτρια, χορεύτρια, πόρνη, τραγουδίστρια, σερβιτόρα, μαγείρισα, ηθοποιός, δημοσιογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, καθηγήτρια πανεπιστημίου, θρηλυκή πολιτική ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των μαύρων, μέχρι και νονά του hip-hop. Στα 16 της χρόνια αποκτάει ένα γιο και για να τον ζήσει εργάζεται ως σερβιτόρα σε κακόφημα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και χορεύει σε strip club του Σαν Diego. Στο ποίημά της όταν έρχεσαι, λέει When you come to me unbidden, «Όταν έρχεσαι σε μένα, απρόσκλητος, κάνοντάς μου νόημα σε ελωτινά δωμάτια, όπου στέκουν οι αναμνήσεις, προσφέροντάς μου καθώς ένα παιδί μια σοφίτα, συναντήσεις ημερών τόσο λιγοστών, μπικλιμπίδια κλεφτών φιλιών, ψευτοκοσμήματα από δανεικές αγάπες, μπαούλα μυστικών λέξεων, εγώ κλαίω». Το 1951 παντρεύεται τον Έλληνο-Αμερικανό πρώην ναυτικό, μουσικό και ηλεκτρολόγο Τος Άντζελο, Αναστάσιος Άγγελος λεγόταν. Κάτι πολύ τολμηρό για την εποχή. Χαρακτηρίστηκε ένα πολιτικό και κοινωνικό γεγονός μείζωνος σημασίας στην άγρια εποχή που οι διαφυλετικές σχέσεις αποδοκιμάζονταν και καταδικάζονταν. Διατηρεί το ελληνικό επώνυμό της και μετά το χωρισμό τους. Δεν είναι πια η Μαργκερίτ Αν Τζόνσον, είναι η Μάγια Αγγέλου. Είναι η προσωπική φίλη του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Μάλκομ Εξ, αυτή που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης για την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων
των Αφροαμερικανών στην Αμερική. Έλεγε πως η ζωή είναι πόρνη. Πρέπει να βγεις έξω και να αλλάξεις τα φώτα σε όλους. Εκείνη βγήκε και τα άλλαξε. Μπροστά της υποκλήθηκαν οι μεγάλοι της τέχνης και της πολιτικής. Και αυτό το κατάφερε μόνη της. Αν και δεν τελείωσε ποτέ κάποια πανεπιστημιακή σχολή, η Αγγέλου κατήχε περισσότερους από 30 επιτιμή πανεπιστημιακούς τίτλους και όλοι την αποκαλούσαν Δόκτωρ Αγγέλου. Έλαβε αμέτρητες τιμητικές διακρίσεις και επηρέασε με το έργο και την προσωπικότητά της γενιές και γενιές στον κόσμο. Την ακούμε τώρα να τραγουδά στην ταινία Calypso Heat. Let's get the bongos bongoing, the drums drumming, and the maracas maracking as we get going with Miss Calypso herself, Maya Angelou. Behind the door, the cops grabbed Mo, and as Joe ran out, Brother Mo, he began to shout, "Run, Joe! Hey, the man's at the door, run, Joe! The man, he won't let me go, run, Joe! Run, Joe, as fast as you can, run, Joe! This police holding me hand." Ο Νίκος Αλεξίου είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Queens College, και ιδρυτής διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Κέντρου Έρευνας και Προφορικού Αρχείου της Διασποράς. Τον βρίσκουμε σήμερα στη Νέα Υόρκη και εκτός από τη φωνή του θα ακούμε από το βάθος και τα τρία αγαπημένα του σκυλιά να τον σιγοντάρουν. Η Μάγια Αγγέλου ήταν και είναι ένας θρύλος. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν μια απίθαρχη, έτσι, για να αναφερθούμε σε ορισμένους χαρακτήρες που δεν μπορούν ακριβώς να προσδιοριστούν με στάνταρ δεδομένα. Mm-hmm. Να σκεφτούμε ότι από πολύ μικρή εργάστηκε σε λεωφορεία του Σαν Φραντζίσκο όταν ήταν 16 ετών. Ήταν η πρώτη γυναίκα που εργάστηκε ως οδηγός. Ακριβώς, ναι. Μετά ως χορεύτρια, τραγουδίστρια, ηθοποιός, έκανε το γύρο της Ευρώπης με την όπερα Πόγι Πες. Και βέβαια ένα άλλο πολύ σημαντικό μέρος της ζωής της και της ίδιας της συγκρασίας και η πορείας ήταν ότι ήταν ενεργό μέλος και ακτιβίστρια στο κίνημα των μαύρων για κοινωνικά δικαιώματα. Φίλοι και συνεργάτες του Malcolm X, του Martin Luther King και όλους αυτούς τους ανθρώπους που παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα δικαιώματα των Αφροαμερικανών. Αγωνίστηκε σε μια εποχή που διωκόταν το μαύρο. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό έχει και αξία αυτό που κάνετε τώρα, όπου είναι η στιγμή της επαναθεώρησης στην Αμερική όσον αφορά θέματα ρατσισμού, θέματα εξουσίας, θέματα γυναικών. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι πάρα πολύ αυτό που κάνετε, γιατί είναι πραγματικά μια κρίσιμη στιγμή. Εγώ γνώρισα από κοντά τη Μάγια Αγγέλου στις αρχές της δεκαετίας του 90 και λίγο πριν διαβάσει το περίφημο ποίημα της στην ορκομοσία του πρόεδρου Κλίντον το 93. Ήταν στο Χάρλεμ, στα πλαίσια ενός φεστιβάλ ποίησης και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εμείς, μια μικρή ομάδα, είχαμε καλεστεί και παρευρεθήκαμε ως εταιρεία Ελλήνων λογοτεχνών της Νέας Υόρκης. Άλλωστε, η Μάγια Αγγέλου είχε βαθιές ρίζες στο Χάρλεμ. Βέβαια, είχε γεννηθεί στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι, το 28, αλλά στη δεκαετία του 50 ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων του Χάρλεμ, ένα σύλλογος που ήταν συνέχεια του σπουδαίου πνευματικού και πολιτικού κινήματος της αναγέννησης του Χάρλεμ. Mm-hmm. Πάρα πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι της τέχνης, της πολιτικής, της επιστήμης γράφανε και βρούσανε μέσα στο κίνημα. Και νομίζω και η κεντρική λεωφόρος του Χάρλεμ έχει το όνομα του Malcolm X, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Mm-hmm. Λίγα μέτρα από εκεί που είχε δολοφονηθεί. Ακριβώς. Η Μάγια Αγγέλου την έχει βοηθήσει να δημιουργήσει ορισμένους οργανισμούς όπου ερχόταν νέοι και μαθαίνανε για την ιστορία των μαύρων και γίνονταν μια πολιτικοποίηση. Άλλωστε και η ίδια η Μάγια είχε σπίτι εκεί, στην 120η οδό, mm-hmm. το νούμερο 58 μάλιστα. Βέβαια είναι πάρα πολύ χρησιματικός άνθρωπος, γυναίκα, ποιήτρια, ακτιβίστρια. Όταν της είπαμε ότι ήμασταν εμείς Έλληνες, χάρηκε πάρα πολύ και έτσι μας αφιέρωσε και λίγη ώρα να συζητήσει μαζί μας. Εγώ βέβαια και ως κοινωνιολόγος και πέρα από την ποιήση ήθελα να μάθω και να μας πει αν μπορούσε και να την ρωτήσω για τη σχέση της με τον Αναστάσιο, με τον Τάσο.
τον Άγγελο. Με τον πρώην σύζυγό, ναι. Τον πρώτο σύζυγό της, που ήταν ελληνικής καταγωγής και λευκός. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση ότι παρόλο ότι είχαν χωρίσει, η Μάγια κράτησε το επώνυμο του πρώην συζύγου της. Mm-hmm. Και πρώτη μας είπε, επειδή συνδέεται με Αγγέλους και της τέριαζε πάρα πολύ αυτό, γιατί η ίδια έχει μια ιδιαίτερη σχέση και με την πνευματικότητα, αλλά και με το θρησκευτικό συνέστημα. Νομίζω, κυρία καθηγητά, ότι τότε που παντρεύτηκε τον Αγγέλου, βρέθηκε αντιμέτωπη και με τους λευκούς που δεν ήθελαν ένα μαύρο να παντρεύεται μια λευκή και με τους μαύρους που δεν ήθελαν. Η ίδια η μητέρα της, ένας από τους λόγους που χωρίσαν ήταν η μητέρα της που δεν ήθελε καθόλου την σχέση. Ναι, βέβαια. Και αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, ότι αναφέρθηκε η Μάγια, αναφέρθηκε στις διαφορετικές σχέσεις και στους γάμους και η άποψή της είναι ότι δεν διέγραψε ότι είναι μαύρη επειδή παντρεύτηκε ένα λευκό, ούτε ότι πέρασε στην εύνοια της λευκότητας. Mm-hmm. Και απέριψε αμέσως τη θέση ότι οι διαφορετικές σχέσεις οδηγούν σε πολιτικές και συμπεριφορές εναντίον των μαύρων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που είπε ότι δεν επέλεξα να εγκαταλείψω ότι είμαι μαύρη, όταν επέλεξα να αγαπήσω ένα λευκό. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατάθεση αυτή. Harlem Hopscotch. One foot down, then hop, it's hot. Good things for the ones that's got. Another jump, now to the left. Everybody for himself. In the air, now both feet down. Since you're black, don't stick around. Food is gone, rent is due. Cuss and cry, and then jump too. Σε ηλικία 84 ετών, η Αγγέλου είχε μιλήσει στην Αλέγκρα Χιούστον για τον γκαράζ νούμερο 3. Είχε εξομολογηθεί τότε. «Ο προορισμός μου είναι να είμαι καλός άνθρωπος. Αυτό θέλω να είμαι και το δουλεύω. Θέλω να είμαι ένας ευγενικός, ειλικρινής, δίκαιος και γενναιόδωρος άνθρωπος. Είχα την τύχη να είμαι εγγονή μιας εξαιρετικής γυναίκας, η οποία μου έμαθε να μην κλαψουρίζω, να μην παραπονιέμαι και αν δεν μου αρέσει κάτι, να κάνω ό,τι μπορώ για να το αλλάξω. Και αν δεν μπορώ να το αλλάξω, να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι γι' αυτό». Έλεγε, «Ποτέ να μην παραπονιέσαι, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που κοιμήθηκαν την ίδια ώρα με σένα χθες το βράδυ, φτωχοί και πλούσιοι, άσπροι και μαύροι, και που δεν ξύπνησαν ποτέ. Θα έδιναν τα πάντα, μόνο για 5 λεπτά, γι' αυτό για το οποίο παραπονιέσαι». Την είχε ρωτήσει η δημοσιογράφος, «Τι πιστεύεις ότι έμαθες έχοντας βρεθεί και στις δύο πλευρές του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, τόσο με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ όσο και με τον Μάλκομ Εξ?» «Το πάθος», απάντησε. «Μου το έμαθαν και οι δυο τους. Έχω μάθει και ακόμη μαθαίνω όμως και την αξία του χιούμορ. Είναι πολύ σημαντική. Ακόμη μαθαίνω και εξελίσσομαι. Είμαι ακόμα ζωντανή». «Έκανες παιδί πολύ νέα», τη ρωτάει, «και μετά έφυγες από το σπίτι. Τα περισσότερα κορίτσια με μωρό θα έμεναν σπίτι για να τα βοηθάει η μητέρα τους». «Δέχομαι πάντα με χαρά», λέει η Αγγέλου, «την καλοσύνη, ακόμη και την ελεημοσύνη. Όμως δεν ήθελα να με υποτιμούν και να θεωρούν ότι είμαι αδύναμη. Έτσι στα 17 απλώς αποφάσισα να φύγω από το σπίτι της μητέρας μου. Δεν μου έδωσε τίποτα, μιας και δεν δεχόμουν τίποτα. Όμως ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μου και ήταν πολύ περήφανη που ήμουν ανεξάρτητη». «Ποια πιστεύεις», τη ρωτάει, «ότι είναι η πηγή της δύναμής σου, η πηγή της δύναμης μιας γυναίκας σε έναν κόσμο που δεν είναι και τόσο φιλόξενος για εκείνη?» «Νομίζω», απάντησε, «ότι πρέπει να ψάξεις τον εαυτό σου για να βρεις τη δύναμή σου. Βοηθάει αν έχεις μια δυνατή μητέρα, μια δυνατή γιαγιά και έναν αδελφό. Ο αδελφός μου ήταν ό,τι πιο κοντά δημιούργησε ποτέ η οικογένειά μου σε ιδιοφυΐα και με αγαπούσε. Αν και ο κόσμος με φώναζε χαζή επειδή δεν μιλούσα για χρόνια μικρή, ο αδελφός μου μου έλεγε, «Είσαι πιο έξυπνη από όλους εδώ, οπότε μην ανησυχείς γι' αυτό. Είσαι πιο έξυπνη από όλους, εκτός από μένα». Είχε δίκιο, ήταν όντως έξυπνος. Όταν κάποιος περιμένει τόσο από σένα, είναι υπέροχο. Και η τελευταία ερώτηση που της γίνεται, «Τι αγαπάς περισσότερο στη ζωή και ποια είναι η αγαπημένη σου μέρα?» Απάντησε, «Έχω συνεχώς μια στάση ευγνωμοσύνης. Η αγένεια, η σκληρότητα, η βαρβαρότητα και όλες αυτές οι χειδαιότητες με θλίβουν. Η πιο αγαπημένη μου μέρα είναι η σημερινή. Δεν την είχα δει ποτέ ξανά και να είμαι τώρα εδώ».
Many people wonder where my secret lies. I'm not cute or built to suit a fashion model size. When I try to show them, they think I'm telling lies. I say, it's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips. I'm a woman, phenomenally, phenomenal woman. That's my mother and all your mothers. And then my grandmothers and all your grandmothers and my great-grandmothers and your great-grandmothers and my great-great-great and your great-great-great and all you women here and me. Κύριε Αλεξίου, ήθελα να ρωτήσω πώς, κατά τη γνώμη σας, από πού αντλούσε η Αγγέλου τόση δύναμη, τόσο πείσμα, τόση αγωνιστικότητα, πώς μπορούσε να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχει πει πολλές φορές και μας είπε και σε εμάς, ότι δεν φοβήθηκε ποτέ τη ζωή. Μην ξεχνάμε ότι είχε μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία ως παιδί. Το βιασμό εννοείται. Ακριβώς, και ότι σχεδόν για 5 χρόνια δεν μιλούσε καθόλου. Δεν μιλούσε, ναι. Ναι, αυτό είναι ένα συντραχτικό τραυματικό γεγονός. Και νομίζω ότι επειδή έχει ζήσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία αυτή τη μεγάλη δυσκολία στο να αντιμετωπίζει πράγματα, γιατί τα κατάφερε μέσω της ποίησης, της μουσικής. Η μουσική έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γι' αυτό άλλωστε έγινε και χορεύτρια και τραγουδίστρια, γιατί εκεί έβρισκε έναν τρόπο να εκφράσει. Νομίζω ότι όλα αυτά παίξαν ένα σημαντικό ρόλο να διαμορφώσουν αυτή την πολυδιάστατη και δυναμική προσωπικότητα που είχε. Και βέβαια, σαν άνθρωπος της εποχής της, μέσα από τα κινήματα, έχει καταλάβει ότι έπρεπε να προσφέρει κάτι και στην κοινότητα, πέρα από το προσωπικό της. Και εδώ βλέπουμε πώς το βαθύ προσωπικό είναι συγχρόνως και συλλογικό. Και νομίζω εκεί έγινε αυτή η ταύτιση. Μα και έλεγε το καταπληκτικό ότι κανείς μας δεν είναι ελεύθερος αν όλοι δεν είμαστε ελεύθεροι. Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι που εκλείπει σήμερα, έτσι, στην εποχή της τόσο αυστηρής ατομικότητας που έχουμε. Έτσι, ο ατομισμός έχει πάρει μια ιδιαίτερη αρνητική, έτσι, ας το πούμε, χρειά. Ενώ το προσωπικό και το τομικό πρέπει να ταυτίζεται και με το συλλογικό. Η πανδημία τι μας έδειξε, να φέρουμε ένα σύγχρονο παράδειγμα, ότι ναι, υπάρχει η προσωπική επιλογή και όλα αυτά, αλλά συγχρόνως πρέπει να σκεφτούμε και τη συλλογικότητα. Άρα λοιπόν, τα θέματα που έθεσε η Μάγια Αγγέλου στην εποχή της είναι και θέματα που αντιμετωπίζουν και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σήμερα, και νομίζω αυτό είναι ένα δυνατό παράδειγμα, ένα χειρό παράδειγμα. Κύριε καθηγητά, αν σας ρωτούσα τι είναι αυτό που κερδίσατε από τη γνωριμία σας μαζί της, τι θα μου λέγατε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ως λευκός και άνδρας κατάλαβα για άλλη μια φορά, ίσως περισσότερο ακόμα, ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα για να προχωρήσουμε μπροστά. Καταρχάς, το φιλετικό ζήτημα. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα έχει μια βαθιά παράδοση στις σχέσεις της με τους Αφροαμερικανούς της Αμερικής. Να σκεφτείτε ότι οι Σουγκαράδες Έλληνες του Τάτων Σπρινγκς στη δεκαετία του 20 ήταν οι πρώτοι που είχαν τη δύναμη μέσα στο κυνηγητό της Ku Klux Klan να προσλάβουν Αφροαμερικανούς εργαζόμενος και μάλιστα με συντημία μισθού. Αργότερα ο πολύ μεγάλος και πατριάρχης της αφροαμερικανικής μουσικής με καταγωγή από την Καλιφόρνια, ο Τζόνι Ότις, ο οποίος έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο στο να ανακαλύψει τα μεγάλα ταλέντα όπως είναι η Έτα Τζέιμς, ο Μπι Κίνγκ και άλλοι. Ένας άνθρωπος που διάλεξε και επέλεξε να αισθανθεί και να συμπεριφερθεί ως μαύρος μέσα σε μια λευκή κοινωνία, να περάσει πέρα από όποια εύνοια είχαν οι λευκοί. Η Αγγέλου πίστευε ακράδαντα πως αν στη ζωή σου δεν σου αρέσει κάτι, πρέπει να το αλλάξεις. Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, οφείλεις να αλλάξεις τον τρόπο που το αντιμετωπίζεις και να μην παραπονιέσαι. Επιτυχία θεωρούσε πως είναι να σ' αρέσει ο εαυτός σου, να σ' αρέσει αυτό που κάνεις και να σ' αρέσει ο τρόπος που το κάνεις. Προέτρεπε πάντα τις γυναίκες να μην κάνουν ποτέ πρώτη τους προτεραιότητα κάποιον που τις βλέπει απλά σαν μια εναλλακτική λύση. Για τη διαφορετικότητα έλεγε πως κεντάει ένα πλούσιο χαλί και πρέπει να καταλάβουμε πως όλοι οι κόμποι του χαλιού έχουν ισότιμη αξία, ανεξάρτητα από το χρώμα τους. Η προκατάληψη, τόνιζε, είναι ένα βαρύ φορτίο που θολώνει το παρελθόν, απειλεί το μέλλον και κάνει το παρόν απρόσιτο. Είμαστε, έλεγε, το άθροισμα όλων όσων έχουμε δει, ακούσει
φάει, μυρίσει, μας είπαν, ξεχάσαμε, είναι όλα εκεί. Όλα επηρεάζουν τον καθένα μας και γι' αυτό προσπαθώ να βεβαιωθώ ότι οι εμπειρίες μου είναι θετικές. It is time for the preachers, the rabbis, the priests, pundits and the professors to believe in the awesome wonder of diversity. It is time for parents to teach young people early on that in diversity there is beauty and there is strength. I note the obvious differences in the human family. Some of us are serious. Some thrive on comedy. Some declare their lives are lived as true profundity. And others claim they really live the real reality. The variety of our skin tone can confuse, amuse, delight. Brown and pink and beige and purple, tan and blue and white. I've sailed upon the seven seas and stopped in every land. I've seen the wonders of the world, not yet one common man. Ο Γιώργος Χουλιάρας, που έχει ζήσει στη Νέα Υόρκη για πάνω από 20 χρόνια, υπήρξε ακαδημαϊκός, σύμβουλος πολιτιστικών φορέων, ανταποκριτής, σύμβουλος τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στον Καναδά και πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων, είχε την τύχη να γνωρίσει τη Μάγια Αγγέλου. Εγώ έφυγα μετά το γυμνάσιο, εξατάξιο ήταν το γυμνάσιο, πήρα μια υποτροφία και βρέθηκα σε ένα σχολείο στο Όρεγκον. Δεν υπήρχαν πολλοί Αφροαμερικανοί και δεν λέγονταν καν έτσι εκείνη την εποχή. Αλλά εγώ είχα φίλους Αφροαμερικανούς επίσης και συνάντησα μέσω αυτών πολλούς άλλους όταν πήγα για μεταπτυχιακά στη Νέα Υόρκη. Και αυτοί με είχαν καλέσει σε μια εκδήλωση ένα βράδυ όπου είχα τη χαρά να γνωρίσω την Μάγια Άντζελου, μια εξαιρετικά επιδραστική προσωπικότητα στα αμερικανικά γράμματα και τις τέχνες. Ένα άτομο τρομερά γοητευτικό, δημιουργικό, δραστήριο και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που πάντοτε νομίζω τόνιζε ήταν ότι πάνω απ' όλα είναι το θάρρος. Δηλαδή θα πρέπει να συνδυάσει κανείς τη δημιουργικότητα, το ανατρεπτικό αν θέλετε στοιχείο, το ότι θα προσπαθήσει να κάνει στη ζωή του με τη δυνατότητα να πάθαινει κάποια πράγματα, να ξεκινήσει να κάνει κάποια πράγματα. Και αυτό φαίνεται και από τις, δόξα τω Θεώ, 7 αυτοβιογραφίες της, με κορυφαία ιδιαίτερα σημαντική την πρώτη. Γνωρίζω πως τραγουδά το πουλί στο κλουβί, θα το μεταφράσω πρόχειρα. Η Μάγια Άντζελου κάλυψε έναν απίστευτο χώρο και έχει τρομερές πρωτιές. Δηλαδή, πρώτη Αφροαμερικανίδα, πρώτη μαύρη Αμερικανίδα γυναίκα που έγραψε σενάριο, πρώτη γυναίκα που ως παραγωγός και ως σκηνοθέτης, τηλεοπτικός και κινηματογραφικός αναγνωρίστηκε, έχει πάρει ένα τεράστιο αριθμό βραβείων χωρίς να έχει πάρει ποτέ πτυχίο, αν θυμάμαι καλά είναι σχεδόν 50 φορές που ανακηρύχθηκε επίσημη διδάκτορ από πανεπιστήμια. Σε πανεπιστήμια, έγινε βέβαια. Έγινε καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο και έκανε πάρα πολλές επισκέψεις ως επισκέπτρια καθηγήτρια σε πάρα πολλά άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ. Δούλεψε σαν δημοσιογράφος, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ κομμάτι της ζωής της. Μάλιστα σε αυτό αναφερόταν εκείνο το βράδυ που βρεθήκαμε. Αυτή η σύντομη γνωριμία που ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα και έτσι ένιωσα ένα κομμάτι από τη λάμψη αυτής της γυναίκας που έχει παίξει ένα ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο ανεξαρτήτως του πώς κανείς τοποθετείται γιατί η κριτική έχει πολλές απόψεις για τα ποίηματά της, για τα κείμενά της. Έχει γράψει στίχους για τη φοβερή Ρομπέρτα Φλακ, έχει τραγουδήσει, έκανε tour, επισκέφθηκε την Ευρώπη με τους ηθοποιούς και τραγουδιστές, με το cast της όπερας Porgy and Bess. Υπήρξε και μέντορας, νομίζω, της Oprah Winfrey. Απολύτως. Την αναγνώρισε, την επέλεξε, θα μπορούσα να πω. Ναι, όταν ξεκινούσε. Όταν ξεκινούσε, τη στήριξε. Έχει στήριξει, όπως και η ίδια στηρίχθηκε από άλλους ανθρώπους, στήριξε και αυτή. Νομίζω ότι η γενοδορία θα πρέπει να είναι μια μεταδοτική ασθένεια, να ξεχάσουμε τους άλλους ιούς και αυτή να γίνει ένα δώρο, κάτι που να χαρακτηρίζει τους ανθρώπους γενικότερα. Ιδίως σε ένα χώρο όπου υπάρχουν τόσες αντιπαραθέσεις, όπως είναι ο λεγόμενος πνευματικός, είναι ο πνευματικός κλπ. Χώρος. Θεωρώ ότι αυτό που κατάφερε ήταν να φέρει τα γράμματα πιο κοντά στον κόσμο και να αναδείξει ένα κορυφαίο προπατορικό, όπως το ονομάζω, προπατορικό αμάρτημα της Αμερικής. Είναι βεβαίως ο ρατσισμός ως συνέχεια της δουλειάς σας. Μην ξεχνάμε
ότι έγινε ένας εμφύλιος πόλεμος με τρομερές επιπτώσεις σε αριθμό θυμάτων, καταστροφές κτλ. Για το ζήτημα αυτό της δουλείας. Και αυτό συνέχισε να ταλανίζει και συνεχίζει να ταλανίζει όταν παρακολουθεί κανείς την πολιτική ζωή στις ΗΠΑ. Ακόμη και σήμερα. Απολύτως, απολύτως. Mm-hmm. Και είναι ένα θέμα συνεχές και υπάρχει ένα στοιχείο πολύ διαβρωτικό, το οποίο διαχωρίζει κομμάτια των ΗΠΑ το ένα από το άλλο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ήταν στην Καλιφόρνια το 1951, αν θυμάμαι καλά, που συνάντησε τον Έλληνα ελληνικής καταγωγής άντρα της, από τον οποίο κράτησε το επώνυμό της. Το επίθετο. Αυτός ήταν ναυτικός, ηλεκτρολόγος, μουσικός. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Και άθεος. Και αυτό, ναι, αυτό το έχω. Η ίδια είχε μια μεταφυσική. Αυτό ήταν ένα σημείο σύγκρουσης. Περισσότερο βέβαια ανησυχούσε η μαμά της, όπως και άλλοι. Διότι, κοιτάξτε, όταν πάντα έφυγαν, ήταν 2-3 χρόνια που είχαν επιτραπεί οι διαφυλετικοί γάμοι στην Καλιφόρνια, που τώρα θεωρείται ένα προπύργιο στοιχείων απελευθερωτικών στις ΗΠΑ, όπως και η Νέα Υόρκη άλλωστε. Είναι αυτές οι δύο πλευρές κοντά στους δύο ωκεανούς. Αλλά ενδιαμέσως η ίδια έχει γεννηθεί στο Σεντ Λούις. Και επειδή τόνισε 2 φορές τη λέξη άθεος, το είπα γιατί ήταν το σημείο της βασικής του σύγκρουσης και η αιτία του διαζυγίου. Ναι, ότι ναι, δεν δυνάφεται να πάει στην εκκλησία. Ένα σημείο σύγκρουση κτλ. Και κατόπιν ένα διάστημα κινήθηκε με τον πατρόνιμό της, το Τζόνσον και το Μαργκερίτ. Αλλά μετά κράτησε το χαϊδευτικό το Μάια, όπως την αποκαλούσε ο αδελφός της, και το Αγγέλου ή Άντζελου, όπως θα το λέγαμε στα αμερικάνικα αγγλικά, το οποίο προερχόταν από το σύζυγό της, και μάλιστα αυτό της το πρότεινε όταν χόρευε ως χορεύτρια σε διάφορα μαγαζιά κτλ. Της είπε, δεν, τώρα Τζόνσον, τι Τζόνσον της είπε κάποιος, γιατί δεν χρησιμοποιεί αυτό το ρόλο που είναι πιο εξωτικό. Πράγμα, κοιτάξτε, εγώ όταν ακούω Μάγια Αγγέλου με την ελληνική μας προφορά, το σκέφτομαι σαν στίχο, σαν φράση του Μάνου Ελευθερίου. Είχα την ευλογία να έχω από τα 20 μου χρόνια τη Μάγια Αγγέλου ως μέντορά μου, μητέρα, αδελφή και φίλη μου. Ήταν πάντα εκεί για μένα, δείχνοντάς μου το δρόμο σε κάποια από τα πιο σημαντικά χρόνια της ζωής μου. Ο κόσμος τη γνωρίζει ως ποιήτρια, αλλά βαθιά μέσα στην καρδιά της ήταν δασκάλα. Όταν μαθαίνεις, δίδαξε. Όταν πάρεις, δώσε. Είναι ένα από τα καλύτερα μαθήματα που μου δίδαξε. Κέρδισε 3 Grammy, μιλούσε 6 γλώσσες, αλλά αυτό που κατ' εμέ χαρακτηρίζει περισσότερο τη Μάγια Αγγέλου δεν είναι το τι έκανε, τι έγραψε, τι είπε, τι είναι, το πώς έζησε. Πέρασε από αυτόν τον κόσμο με ακλόνητη ηρεμία, αυτοπεποίθηση και άγρια χάρη. Την αγάπησα και ξέρω ότι με αγαπούσε. Θα μου λείψει βαθαίως. Θα είναι πάντα το ουράνιο τόξο στα σύννεφά μου, είχε πει η Όπρα Γουίνφρι για τη Μάγια Αγγέλου. Come and be my baby. Θα γνωρίσεις πολλές ήττες στη ζωή σου, αλλά ποτέ μην επιτρέψεις τον εαυτό σου να νικηθεί, έλεγε. Και ύστερα συμπλήρωνε, η μόρφωση βοηθάει κάποιον να πάψει να φοβάται παράξενες καταστάσεις. Και κατέληγε, η πίκρα είναι σαν τον καρκίνο, τρώει το σώμα που τη φιλοξενεί. Αλλά ο θυμός είναι σαν τη φωτιά, τα εξαγνίζει όλα. Διαβάζω στο rapandroll.gr. Η πρώτη της επαφή με το hip-hop έγινε το 1993, όταν έγραψε τα ποίηματα για τις ανάγκες της ταινίας Poetic Justice, όπου και συμμετείχε με πρωταγωνιστές τον Tupac και την Janet Jackson. Εκεί στα γυρίσματα της ταινίας ήταν που συνάντησε για πρώτη φορά το θρύλο της rap, χωρίς να γνωρίζει μέχρι τότε ποιος πραγματικά ήταν. Σε συνέντευξή της στο αμερικανικό δίκτυο CBS, η Αγγέλου περιέγραψε πόσο επεισοδιακή αλλά και συγκινητική ήταν η πρώτη της συνάντηση με τον Τουπάκ, ο οποίος φώναζε και έβριζε τόσο πολύ που ενώ η ίδια προσπαθούσε να του μιλήσει, εκείνος δεν την άφηνε να πει κουβέντα. Όταν τελικά κατάφερε να τον προσεγγίσει και να τον καθησυχάσει, τον έπιασε από τον ώμο και μεταξύ άλλων του είπε «Νεαρέ, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος σου είπε
πόσο σημαντικός είσαι. Ήξερες ότι πουλούσαν και αγόραζαν το λαό μας σαν ζώα, ότι κοιμόντουσαν στα πλοία μέσα στις ίδιες τις ακαθασίες τους, για να είσαι εσύ εδώ 200 χρόνια αργότερα. Τα λόγια αυτά έκαναν τον καλλιτέχνη της Gangsta Rap να λυγίσει, ξεσπώντας σε κλάματα. Μερικά χρόνια αργότερα ένας από τους μετέπειτα δίσκους του θα δανειζόταν τον τίτλο ενός κορυφαίου ποιητικού της έργου, του «Ακόμα Ανατέλω». Keep it real, G. And my reply till they kill me. Act up if you feel me. I was born not to make it, but I did. The tribulations of a ghetto kid, still I rise. 96 big bodies sitting on chrome. Still I rise. Σε μια κοινή τη συνέντευξη με τον Common, η Αγγέλου είχε πει ότι η αλήθεια είναι ότι κάνουμε λάθος όταν θεωρούμε ότι οι γενιές μας πρέπει να διαχωριστούν. Για την ποιήτρια, το hip-hop ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιητική παράδοση και ήταν βαθιά της πεποίθηση πως το ενδιαφέρον των νεαρών μαθητών για τη ραπ θα τους οδηγούσε αναπόφευκτα στα μονοπάτια της ποίησης. Για τη hip-hop και εν γέννη τη μαύρη κουλτούρα, η απώλεια της Μάγιας Αγγέλου σηματοδότησε το πέρασμα μιας αξεπέραστης προσωπικότητας που κατόρθωσε να φέρει την κοινωνική συνείδηση, την ποίηση και την πολιτιστική κληρονομιά στα σύγχρονα ακροατήρια, κάνοντάς της πηξίδα για το αύριο. Άλλωστε, όπως εκτιμούσε και η ίδια αναφορικά με το μέλλον της ποίησης, είμαι αισιόδοξη. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να ακούω hip-hop ή έστω μερικούς ράπερ. Once you find your shoulders dropping and your speech gets slow and hazy, you'd better change your way of being before you found your brain got lazy. You can build a better future when you join the winning team. If you desire a bright tomorrow, you must build a brighter dream. Dare to let your dreams reach beyond you. Know that history holds more than it seems. We are here alive today because our ancestors dared to dream. Κύριε Χουλιάρα, πιστεύετε ότι αυτό που εγώ το έχω νιώσει μελετώντας την ιστορία της, πέρασε διαπυρός και σιδήρου μέχρι να αναγνωριστεί και να υποκληθούν μπροστά της όλοι? Μέχρι να αναγνωριστεί και μέσα στη ζηλοφθονία που χαρακτηρίζει αυτό το χώρο, όπου μάλιστα όσο πιο αποδεκτή και γνωστή γινόταν, αυτό προκαλούσε ακόμη περισσότερες επιθέσεις, κατά τη γνώμη μου. Και χρησιμοποιούσε τη δύναμή της για να πετύχει αυτά που είχε ονειρευτεί, τη δικαιοσύνη, την ισότητα. Έτσι, ναι, και να προχωρήσει. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δηλαδή ο συνδυασμός ρατσισμού, μισογυνισμού και δεν συμμαζεύεται, έτσι, είναι ένα στοιχείο, πώς να το πούμε, απλά κοινωνικό, ταξικό. 8 ετών είχε κακοποιηθεί από τον φίλο της μητέρας της. Μπράβο. Τον οποίο όταν τον άφησαν μια μέρα τον βάλαν φυλακή και τον σκότωσαν προφανώς συγγενείς της. Και δεν μιλούσε για 5 χρόνια κοριτσάκι και έφηβη. Και αν δεν είχε μια καταπληκτική δασκάλα που της διάβαζε Σέξπιερ, ποιητές, Ντίκενς κτλ. Και κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια της είπε: κοίταξε να δεις, δεν αγαπάς την ποιήση. Αν δεν τη λες, αν δεν τη μιλάς, κοιτάξτε, διότι η ποίηση είναι μεν κάτι το οποίο γράφουμε, αλλά πάντοτε πρέπει να έχει την αίσθηση και την ψευδαίσθηση της προφορικότητας, διότι είναι ακριβώς το πώς λέγεται η κάθε λέξη. Παντρεύονται, χωρίζουν λόγω αθείας ή για άλλους λόγους οι λέξεις και λοιπά. Καταλάβατε, είναι αυτά τα στοιχεία που στα οποία κανείς επανέρχεται. Θα ήθελα να ρωτήσω ως τελευταία ερώτηση την εξής. Πιστεύετε, κύριε Χουλιάρα, ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική υπάρχουν συνεχιστές της Αγγέλου? Με κάποιο τρόπο ναι. Κάποιοι που αγωνίζονται για τους ίδιους λόγους και σκοπούς που αγωνιζόταν εκείνοι. Ναι. Υπάρχουν και υπάρχουν και ευρύτερα και στον χώρο των τεχνών και στον χώρο της εργασίας και στον χώρο της πολιτικής. Υπάρχει μια συνέχεια. Σκέφτομαι κάποιους ανθρώπους, κάποιες Αφροαμερικανίδες που ασχολούνται θερυπίν με το να διευκολύνουν ανθρώπους να ψηφίσουν. Γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί κανείς να ψηφίσει. Υπάρχουν διαδικασίες γραφειοκρατικές πολύ δύσκολες. Mm-hmm.
που αποκλείουν πολύ κόσμο από το να ασκεί το δικαίωμα το αυτό. Υπάρχουν επίσης αποκλεισμοί σε ένα επίπεδο συμμετοχής σε ζητήματα του πνευματικού κόσμου κλπ. Σε θέματα κάλυψης και εισαγωγής θεμάτων. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε ότι η Μάγια Άντζελου δούλεψε δημοσιογράφος στην Αφρική, δούλεψε στην Αίγυπτο, δούλεψε στην Γκάνα και οι σχέσεις της αυτές με ηγετικές φυσιογνωμίες του κινήματος για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα του Civil Rights Movement, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, Μάλκολμ Εξ, ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και είχε και ένα ρόλο, ένα φορτίο, ένα στοιχείο αυτό του πώς μπορούσε να βγει προς τα έξω και να ενθαρρύνει και να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους. Έχω την αίσθηση τώρα με όλα αυτά που λέτε ότι αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να δώσει δύναμη και έμπνευση και πείσμα σε όλους αυτούς που συνεχίζουν τον αγώνα που είχε και εκείνη, είναι το ποίημα της «Το ακόμα ανατέλω». Α, βέβαια. Εκεί τα λέει όλα. Εξαιρετική επιλογή. Από εκεί μπορούν πραγματικά να πάρουν δύναμη. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, η λογοτεχνία έχει ασφαλώς την εσωτερικότητά της. Ταυτόχρονα όμως έχει και το στοιχείο αυτό της απεύθυνσης, το πώς απευθύνεται στον κόσμο. Και ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν γράψουμε, θεωρώ ότι περιέχει κατά ανάγκη ένα δημοκρατικό ήθος. Το ήθος αυτό της επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο κανείς έρχεται σε επαφή μέσα από ένα αυτό το πολύ χαρακτηριστικό που είναι το πώς μιλάμε, το πώς λέμε τα λόγια μας, το πώς βάζουμε σε μια σειρά τις λέξεις μας. Γιατί, ξέρετε, η λογοτεχνία είναι οι σωστές λέξεις στη σωστή σειρά. Στο νόμισμα των 25 cents η Μάγια Αγγέλου απεικονίζεται με τα χέρια ψηλά. Η γυναίκα που πέτυχε δεκάδες πρωτιές στη ζωή της αλλά και μετά θάνατον, η Αφροαμερικανή με το ελληνικό όνομα απέκτησε τιμητική θέση στο αμερικανικό νόμισμα και σε αυτό υπήρξε πρώτη. Απεικονίζεται λοιπόν με τα χέρια ψηλά, ένα πουλί που πετάει και ένα ήλιος που ανατέλει πίσω της. Το Αμερικανικό Νομισματοκοπείο αναφέρει ότι η εικόνα της Αγγέλου ήταν εμπνευσμένη από την ποίησή της και συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο έζησε. Ο γιος της Μάγιας Αγγέλου, ο συγγραφέας Γκάι Τζόνσον, είχε πει για τη μητέρα του: «Καθώς μεγάλωνα, πραγματικά δεν καταλάβαινα ποια ήταν η μητέρα μου. Η δεκαετία του 50 ήταν μια διαφορετική εποχή. Ο ρατσισμός και ο σεξισμός ασκούνταν χωρίς αιτιολογία. Η εξέγερση και η αντίσταση δεν ήταν μέρος της αμερικανικής ψυχής. Ο πατριωτισμός και η συμμόρφωση με τον νόμο ήταν ο τρόπος ζωής, ακόμη και όταν αυτός ο νόμος εφαρμοζόταν άδικα. Η μητέρα μου δεν συμμορφωνόταν με τίποτα από αυτά. Αντιμετώπιζε και προκαλούσε τις αρχές και την αστυνομία κάθε φορά που ένιωθε ότι σε επιβαλλόταν μια αδικία, στάση που για την εποχή ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη. Συχνά χαρακτηριζόταν ως ταραχοποιός. Στην οικογένειά μου ακόμη και τα μεγαλύτερα μέλη, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μου, οι θείες, οι θείοι μου, που είχαν στην κατοχή τους όπλα και συχνά είχαν καυγάδες με την αστυνομία, νόμιζαν ότι η μητέρα μου ήταν παράξενη. Νόμιζαν ότι τραβούσε άσκοπα την προσοχή πάνω της, επειδή έδινε τις μάχες των άλλων. Δεν καταλάβαιναν, ούτε κι εγώ τότε, ότι οι πράξεις της μητέρας μου υπαγορεύονταν από τις αρχές της. Στην εφηβεία μου πίστευα ότι ήταν ταραχοποιός. Οι αντιλήψεις μου βασίστηκαν στο γεγονός ότι πολύ συχνά έμπαινε στη μαύρη λίστα και απολυόταν από τις δουλειές της επειδή μιλούσε ανοιχτά όποτε βλέπει αδικία γύρω της. Πολλές φορές δεν αντιδρούσε καν για τον εαυτό της αλλά για τους άλλους ανθρώπους. Τη θυμάμαι να μου λέει: «Δεν θα ανεχόμουν ποτέ ούτε προκαταλήψεις ούτε αδικίες χωρίς διαμαρτυρία». Αργότερα κατάλαβα ότι οι ενέργειές της βασίζονταν στην πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη ήταν τόσο σημαντική που έπρεπε να παλέψεις για αυτήν, όποτε την καταπατούσαν. Μου έλεγε ότι το λουλούδι του ανθρώπινου πνεύματος δυσκολευόταν να ανθίσει χωρίς τη φυσική τροφή της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας. Ειλικρινά, η μητέρα μου ήταν ένας από τους πιο τολμηρούς ανθρώπους που γνώρισα. Καταπιανόταν με ιδέες και έννοιες που θα γίνονταν δημοφιλείς 20 χρόνια αργότερα. Για παράδειγμα, αποκαλούσε τον εαυτό της «μαύρη» το 1950, όταν όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούσαν τον όρο «έγχρωμος»
και πίστευαν ότι ο επιθετικός προσδιορισμός «μαύρος» ήταν ένας χλεβαστικός και αρνητικός όρος. Η μητέρα μου χτένιζε τα μαλλιά της φυσικά και φορούσε αφρικανικά φορέματα, συνήθειες για τις οποίες ένιωθα ντροπή, διότι πάντα προκαλούσαν υβριστικά σχόλια, ακόμα και από τους λευκούς. Τότε με έπαιρνε στην άκρη και με προειδοποιούσε για τις ύπουλες ιδιότητες του ρατσισμού και της προκατάληψης. Συζητούσε μαζί μου τις στερεότυπες απεικονίσεις τόσο των μαύρων ανθρώπων, όσο και της αφρικανικής ηπείρου, στις ειδήσεις και τις ταινίες, και μετά μου έλεγε να πολεμώ πάντα ενάντια στην άγνοια. Η δόκτωρ Αγγέλου μπορεί ακόμα να μας εμπνεύσει και να αγγίξει τις καρδιές μας με την ιστορία της ζωής της. I'm the best that ever done it. That's my title and I want it. I ain't lying, I'm the best. Τα τελευταία της χρόνια ζούσε στο Winston-Salem στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ήταν καθηγήτρια Αμερικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Wake Forest. Έγραψε περισσότερο από 30 βιβλία και με το έργο της έδωσε φωνή στους απόκληρους της ζωής. Μέχρι το τέλος ήταν απολύτως σίγουρη πως δεν είναι δυνατόν να ξοδέψει κανείς όλη του τη δημιουργικότητα. Και αυτό γιατί δεν τελειώνει η δημιουργικότητα. Όσο περισσότερη χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερη έχεις. Κατάφερε να χτίσει γέφυρες στους διχασμούς και να επουλώσει τραύματα. Μίλησε για την εποχή της και την εποχή μας. Έγραφε μέχρι το τέλος και υπερασπιζόταν τους αδύναμους και τα θύματα της κοινωνικής, της πολιτικής, της οικογενειακής και της φυλετικής βίας. Πέθανε στις 28 Μαΐου του 2014. Ήταν ένα σοφό και ευτυχισμένο κορίτσι, 86 ετών, που έγραψε ποίηματα όπως το «Ακόμα να τέλω». Ακριβώς όπως τα φεγγάρια και όπως η ύλη, με τη βεβαιότητα της παλήρειας. Ακριβώς όπως οι ελπίδες που πηγάζουν από ψηλά. Ακόμα θα ανατέλω. Θέλετε να με δείτε να σπάω? Καλυμμένο κεφάλι και χαμηλωμένα μάτια? Όμως που πέφτουν κάτω σαν δάκρυα? Αδύναμοι από τις οργισμένες μου κραυγές? Μήπως το αγέροχό μου ανάστημα σας προσβάλλει? Δεν σας έρχεται πολύ δύσκολο που γελώ σαν να έχω ρηχεία χρυσού, σκάβοντας την πίσω αυλή μου? Μπορείτε να με πυροβολήσετε με τις λέξεις σας. Μπορείτε να με σφάξετε με τη ματιά σας. Μπορείτε να με δολοφονήσετε με το μίσος σας. Αλλά ακόμα σαν αέρας θα ανεβαίνω ψηλά. Πέρα από τις καλύβες της ντροπής της ιστορίας, ανατέλω. Πάνω από ένα παρελθόν που ρίζωσε στον πόνο, ανατέλω. Είμαι ένας μαύρος ωκεανός, κυματιστός και ανοιχτός. Εκπνέοντας, γιγαντώνομαι και αντέχω στην παλήρεια, αφήνοντας πίσω νύχτες φόβου και τρόμου. Ανατέλω. I am the hope and the dream of the slave. And so, I rise. There I go. Είναι τα podcast της LIFO.